Βεβαίως. Το Πανταμπαλάς εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στη σημερινή του συνεδρίαση έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής και ανέστειλε την απόφαση με την οποία η κυρία Τσαντάκη είχε καταδικαστεί σε δεκαετή κάθριξη μέχρι ότου εκδοθεί απόφαση επί της ασκήθησης αναιρέσεις. Mm-hmm. Αυτό σηματοδοτεί ότι η κυρία Τσαντάκη σήμερα θα εξέλθει των φυλακών. Mm-hmm. Μία απόφαση που πραγματικά έχει αναποφέσει τόσο την ίδια σου και την οικογένειά της, κύριε Συνέδρια. Ασφάλως. Είναι δεδομένο αυτό. Και αισιοδοξούμε και ελπίζουμε ότι ο Άριος Πάγος θα κάνει δεκτή για την αναίρεση που έχει ασκηθεί. Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξε τη βάση του νόμου, δηλαδή ουσιαστικά τηρεί τους νόμους και γι' αυτό υπήρξε αυτή η ποινή. Και μάλιστα αναφέρθηκε στην αλλαγή των νόμων, προκειμένου και αποφάσεις να διαφοροποιηθούν. Να σας πω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που έφυξε η κυρία Πρόεδρος, αναφερόμενο στο θέμα της απάτης, διότι ως προς το θέμα της πλαστογραφίας έπαυσε ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Κατά την άποψή μου, δεν υφίσταται απάτη. Διότι και η απάτη έχει παραγραφεί, διότι τελέστηκε ενέτη 1997 και δεν είναι δυνατόν ουσιαστικά να τελείται η απάτη δια παραλήψεως. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ουσιαστικά η νόθευση εγγράφου αφορούσε το πλαστό πτυχίο, δηλαδή κατηγορήθηκε ότι την πέμπτη δημοτικού την έκανε σίγμα ΤΑΦ, αλλά, εδώ είναι το σημαντικό, παρήχε τις υπηρεσίες της και κατά την άποψή μου υπήρξε εισάξια αντιπαροχή τη υπηρεσία και αυτό δεν επηρέασε την παροχή τη υπηρεσία, καθώ ήταν καθαρίστρια. Επομένω, η πέμπτη δημοτικού ή η έκτη δημοτικού δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην παροχή τη υπηρεσία. Πότε σήμερα θα φερθεί ελεύθερη. Πότε θα μένεται η απόφαση του Ριού Πάγου και τι άλλωστε, θα ακολουθήσει. Αυτό μετά. Σήμερα ήρθε να το πει και ο Δήμαρχο Βόλο, ο κ. Μπέο, δηλαδή να δηλώσει ότι δεν υπήρξε βλάβη του Δήμου. Απλά δεν εξετάστηκε από το δικαστήριο και ανέλαβε και τη σημερινή δαπάνη της δίκης. Έγινε δεκτό από το εφετείο το δεύτερο σκέλος του αιτήματός σας ότι λόγω προβλημάτων υγείας που έχει η εντολέα σας θα έπρεπε να αφαιθεί ελεύθερη. Θα σας πω το εξής, ότι σήμερα το δικαστήριο εφαρμόζει το νόμο και εξέτασε την αίτηση που κάναμε σύμφωνα με το άρθρο 471. Το άρθρο 471, ουσιαστικά του κώδικα ποινικής δικονομίας, αναφέρεται και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Πρόεδρος, την αναπονόρθωτη βλάβη της ιδίας ή μελών της οικογένειας. Καταφέρατε, της μιλήσατε, γνωρίζει για την απόφαση. Όχι, το ξέρετε. Άλλωστε, εγώ δεν ήθελα να κάνω δήλωση πριν τη δίκη, δεν κάνω και σπανίως κάνω δηλώσεις. Συνήθως κάνω τα δικαστήρια μέσα στις αίθουσες. Μέχρι την τελική απόφαση θα επιστρέψει στη δουλειά της, θα επιστρέψει στην απόφαση του Ριού Πάγου. Αυτό θα το δούμε. Θα το εξετάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.